Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Διάνα Ηλιούπολης Β, την έδρα της Διάνα, που εδώ για την φάση του 16 του κυπέλου ΕΠΣΑ βλέπουμε τον Μπαρδάκη μαζί με τον Τσιγκόπουλο, τον πρώτο σκόρερ του αδρομίου του Μεταμόρφωσης, που είναι μαζί με τον διαιτή, τον κύριο Σίψα, τον κύριο Βάρο, Αποστόλου, Καραβίδα, Παρασίδη. Ένα μακρινό τώρα σούτ, πάνε να ευρυδιάσει τον Μπέτσικο, ένα τρομερό γκολ από τον Τσιγκόπουλο. Να λοιπόν που ο Ατρόμητος ευνηδιάζει απόλυτα την Διάνα, ένα τρομερό τέρμα από τον πρώτο σκόρερ της ομάδας στο πρωτάθλημα και στη σεζόν γενικότερα, τον Τσιγκόπουλο. Ψυχρολουσία. Είδε τον Μπέτσικο λίγο εκτός εστίας και πραγματικά πέτυχε ένα τέρμα σπάνιας ομορφιάς. Ο Ατρόμητος επιμένει και τώρα θα κλέψει. Θα πάρει μέτρα και θα πατήσει την περιοχή, θα πέσει κάτω και δίνει πέναλτι ο κύριος Σίψας με τον Παπασταύρο. Διάζει πλήρως να κερδίζει στο έκτο λεπτό τον ένα πέναλτι τον Μπαρδάκη. Και μάλιστα θα πάει να το εκτελέσει με αρκετή φορά πέρα στον Μπέτσικο. Εκτελεί και κάνει το 2-0. Ο Ατρόμητος μέσα στα πρώτα 10 λεπτά έχει πετύχει 2 τέρματα. Και τώρα Διάνα έχει ένα βουνό να ανέβει. Ακούτε και τον Γιάννη Κουσάνα πως θέλει να παροτείνει τους παίκτες του. Είναι έξαλλος βέβαια από αυτή την εικόνα. Η ομάδα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί μετά από ένα βαρύ πρόγραμμα. Πάμε, ρε, παιδιά, και με ένα σφιχτό rotation τώρα όμως. Άιτε, πάμε. Θα κληθεί από νωρίς να κυνηγήσει την πρόκριση στους 8. Με ένα σκορ το οποίο δεν είναι βαρύ, όμως είναι δύσκολο να ανατραπεί απέναντι σε μια ομάδα που τώρα θα κληθεί να κάτσει και πιο πίσω. Γυρίζει ο Ποντικάκος εδώ μεταξύ. Καλή είναι η εκτέλεση. Θα βγει και θα απομακρύνει με τις γροθιές. Αυτό και το πλασέ από τον Ζόη. Θα συνεργαστεί με τον Καζάκο. Και κυρίως με τον Δάρα που κάνει μια καλή σέντρα προς τον Ζόη. Και από τον γκολ. Έχουμε την μείωση του σκορ. Με την μείωση του σκορ από τον Δάρα. Να δούμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος έχει σπρώξει την παρασταδίχτια. Μπήκε και ο Ζόη στην διεκδίκηση. Πίεσε όσο. Ο Καζάκος έχει την ευκαιρία τώρα να πάει στην περιοχή. Θα κάνει και το γύρισμα. Ο Ζόη μόνος του δεν κατάφερε. Έξαλλο και μπήκε την έμεικα από τον Τσιγκόπουλο. Η κεφαλιά που στα πίσω. Χάρη Στεφανίδης. Εδώ ήταν πέναλτι. Την αυτή την πτώση του Καζάκου, ο Στεφανίδης έχασε την πορεία και μπλόκαρε. Ευκαιρία τον άξονα για να επιτεθεί. Θα γίνει ένα καλό σουτ, θα σκάσει μπάλα μπροστά. Μείνει ο Καζάκος όμως ότι μόνος του τα έκανε όλα. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου με την Διάνα να βρίσκεται πίσω σκορ με 2-1. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο μέρος ώστε να διεκδικήσει την Ποντίξ, μπράβο. Ωραία, αφήνω φάρος, ο οποίος φαίνεται να είναι καλά. Ποντικάκος στο γύρισμα με στην περιοχή. Ο Ζόης πρέπει να γυρίσει. Έχουμε πέναλτι. Ο Ζόης καταφέρνει να μπει σε άλλη μια φάση και να δημιουργήσει. Δημιουργήσει τις
επικίνδυνες καταστάσεις στα κομμέρος. Για να δούμε αν έχει την απάντηση. Φάρος για το 2-2. Να λοιπόν που ο Φάρος πετυχαίνει δεύτερο τέρμα σε 3 μάτς και μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα της σεζόν. Έχει μείνει πάρα πολύ πίσω από πολλά σημεία. Ανάσες, Καζάκος ωραία για τον Ποντικάκο. Την μπαίνει ο Καζάκος, πατάει περιοχή, ευκαιρία για τον γκολ, το κάνει! Το κάνει ο Καζάκος για άλλη μια φορά! Σε μια φάση που φάνηκε χαμένη, πίεσε ο Καζάκος, πλάσαρε, νικάει στο Φανίδη, ανατροπή για τη Διάνα από το 0-2 στο 3-2 με τον Αλέξανδρο Καζάκο να πατάει περιοχή. Και τώρα σε θέση οδηγού το φαβορί του αγώνα. Αλέκο! Αλέξ! Η Διάνα καταφέρνει να του μπάρει την εικόνα του αγώνα. Καζάκο! Το 33 είπαμε, στο 63 μπερδεύτηκε. Και παίρνει και τα εύσημα από την κερκίδα. Και το τέρμα που πετυχαίνει. Αυτή είναι η κλάση του Καζάκου, το έχουμε πει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Γινόμαστε κουραστικοί βέβαια, αλλά το ξέρετε όλοι σαν παίκτη. Προτιμήσεις του κοινού για αυτή την ημέρα. Το θέμα αποζημιώνει και ο Καζάκος πάλι φεύγει. Πατάει περιοχή, γυρίζει, ο Ζώης δεν μπορεί. Ο Ζώης για λίγο, σαν καλός. Στο γέμισμα, όχι, με πάσα. Τσιγκόπουλο στο shoot, out. Αναδειχθεί στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Μέσω της Γιάννας, η πίσω Στεφανίδη. Καζάκος θα κάνει την πάσα, πάει για τον γκολ. Ο Τζεμάρης, η κόντρα και πάνω Στεφανίδη. Νέα μεγάλη πορεία που θα μπει στα βιβλία της, της ιστορίας της. Goal. Η κεφαλιά να τον γκολ. Ο Πανίδης. Μπράβο, ρε, Γιαννάκη. Με τον Ποντικάκο συνεργάζονται και έχουμε το 4-2. Νομίζω ότι κάπου εδώ η Διάνα μπορεί να σκέφτεται τον Πανερυθραϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Περίπου 2 λεπτά πριν φτάσουμε τα 90, ο Πανίδης, Λουδάρος, Ζαγαρέλος, ανεβαίνει ο Πίντεζης, αποφεύγει ωραία τον Ασονίτη, πάει για άλλο ένα γκολ ο Ατρόμητος, τρέχει ο Τσάκωνας. Η κίνηση για τον Χάλο, θα βάλει και αυτός τέρμα. Το σουτ, Στεφανίδης, το rebound από τον Ευθυμίου, 5-2. 7 γκολ σε ένα μάτς των 16. Η Διάνα στο 90 μετατρέπει σε πάρτι. Ένα μάτς που στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά δύσκολο. Δείχνει όμως την ποιότητά της και κάνει το 5-2 με τον Ευθυμίου να βρίσκει δίχτυα. Ένα τέρμα που ήθελε μέσα στη σεζόν και καταφέρνει λοιπόν. Δεν θα κάνει κάποια άλλη κίνηση ο κύριος Βερούτης.